Σήμερα, από αυτό εδώ το βήμα, σας ανακοινώνω την απόφασή μου και επίσημα πλέον να διεκδικήσω τη θέση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. Η έκφραση διάθεσης για τη συμμετοχή στις περιφερειακές εκλογές και την υποψηφιότητά του επισημοποιήθηκε από τον Σπύρο Ριζόπουλο, που ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος για την Περιφέρεια Ηπείρου. Παράλληλα, παρουσίασε και το όνομα αλλά και το έμβλημα της παράταξης. Οι ορίζοντες Ηπείρου συνοδεύονται από το σύνθημα «Περήφανοι ξανά», ενώ στο συνοδευτικό σποτάκι, το πρώτο της παράταξης, πρωταγωνιστές είναι οι Γερανοί, τα μεταναστευτικά πουλιά που απεικονίζονται και στο έμβλημα. Η πρώτη επίσημη παρουσία του κυρίου Ριζόπουλου με την ιδιότητα πια του υποψήφιου Περιφερειάρχη έγινε στα γραφεία της παράταξης, με τον ίδιο να οριοθετεί το πλαίσιο της πολιτικής του παρέμβασης, να αναπτύσσει διεξοδικά το όραμά του για την περιφέρεια, αλλά να απαντά και σε ερωτήσεις πολιτικού περιεχομένου, με αναφορές και στο πρόσωπο του κυρίου Καχρημάνη. Ο κύριος Ριζόπουλος επιχείρησε, όπως και σε προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις του, να αποδομήσει το έργο της απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής, χρησιμοποιώντας σε αρκετές περιπτώσεις σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον κύριο Καχρημάνη. Στην αρχική του τοποθέτηση μίλησε για την έννοια της περιφερειακότητας και τη στρατηγική της παράταξης απέναντι στην κλίκα των ξεπεσμένων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στην Ήπειρο των κομματικών στρατών, των συμφερόντων και των προσωπικών συναλλαγών, το να μιλά κανείς για ιδέες ήταν κάτι όχι μόνο ξένο, αλλά και μάταιο. Αυτή εντοπίζουμε ότι είναι και η αφετηρία του προβλήματος. Η διάχυτη ματαιότητα και η στήρα πεποίθηση ότι όλα είναι ακίνητα και ανίκητα. Και ενώ στην Ήπειρο υπήρξε ένα πολιτισμικό κράς τα τελευταία 20 χρόνια, που το ταυτίζω απόλυτα με τα 20 χρόνια του απερχόμενου Περιφερειάρχη, γνωρίσαμε τη μεγαλύτερη εποχή πολιτικής παρακμής, μετριότητας και μελαγχολίας. Η Ήπειρος έχασε το φως της βυθιζόμενη σε ένα σκοτάδι απομόνωσης. Τελευταία στην ανάπτυξη, τελευταία στην εργασία, τελευταία στα γρόσια και τα γράμματα. Ο κύριος Ριζόπουλος επισήμανε πως η προσπάθεια της παράταξης έχει χαρακτήρα που υπερβαίνει τις ιδεολογίες, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει κεντροδεξιός, ταυτόχρονα όμως κρατώντας διακριτές αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποσαφήνισα την ιδεολογική μου ταυτότητα και το επαναλαμβάνω. Είμαι κεντροδεξιός. Τόνιζα και επιμένω σε αυτό ότι η προσπάθειά μας είχε και έχει χαρακτήρα, όπως αποκαλώ, υπερειδεολογικό. Δεν θεωρώ ότι η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη με αφορά. Σαν κόμμα εξουσίας έχει δικαίωμα να θέλει να ελέγξει μέχρι το τελευταίο χωριό, αλλά αυτός ο κομματικός έλεγχος, νομίζω έχουμε δει όλοι, πού μας οδήγησε και αν συνεχιστεί, πού θα μας οδηγήσει. Σαν άνθρωπος, με τη δική μου πορεία, εγώ προσωπικά, αν άκουγα τον αρχηγό του κόμματός μου να με τσουβαλιάζει με άλλους τέσσερις, με το σκεπτικό ότι τον διαλέγω γιατί ήταν υποψήφιος την προηγούμενη φορά, θα με ενοχλούσε πολύ. Καλός ή κακός, ούτε θεωρώ ότι και οι προηγούμενοι αντίπαλοι του το 2014 είχαν τη δυνατότητα αντίληψης πέραν των υδάτων και των χωρικών και των βουνών της Ηπείρου. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, θέλω να διατηρήσω το δικαίωμα το να μπορώ να διαφοροποιηθώ με το πολιτικό προσωπικό της Ηπείρου λόγω των πολλών ετών εμπειρίας σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα. Χωρίς να πρόκειται για παρουσίαση προγραμματικών θέσεων, επικέντρωσε την τοποθέτησή του σε τέσσερις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν τη στάση της παράταξης. Σε μικρό χρονικό διάστημα, οι συνεργάτες μου συγκέντρωσαν 330 υπογραφές, με την κοινωνία να συμφωνεί και να προσυπογράφει ότι πρώτον η περιφερειακότητα είναι το πλαίσιο της νέας αντίληψης για το μέλλον της Ηπείρου, δεύτερον πρέπει να υπάρξει στόχος μείωσης της ανεργίας σε μονοψήφιο αριθμό, τρίτον να υιοθετήσουμε ως πρωτοπόρη την έννοια του ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος για να έχουμε άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα ανάπτυξης και τέταρτον και πιο σημαντικό ότι αυτές οι τομές έπρεπε να αποτελέσουν την αρχή της δημιουργίας ενός νέου αυτοδιοικητικού φορέα. Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν, κλήθηκε να οριοθετήσει τον πολιτικό στόχο της παράταξης, λέγοντας πως αυτός είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Επειδή όμως οι συσχετισμοί είναι δύσκολο να αναδείξουν κάτι τέτοιο, ρωτήθηκε αν προτίθεται να συνεργαστεί με την παράταξη Καχρημάνη στο δεύτερο γύρο. Απαντάμε με προτάσεις. Απέναντι στον τραμπουκισμό,
απαντάμε με τις ιδέες μας και την παρουσία μας απέναντι στα ανώνυμα δημοσιεύματα, εμείς αντιτάσσουμε τις υπογραφές μας. Υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε με πάθος την απλή αναλογική ως το πρώτο εκείνο μέτρο που θα φέρει συνθήκες πραγματικής δημοκρατίας στην Ήπειρο. Ως εκ τούτου, αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τις συλλογικότητες, τις παρατάξεις που θα διεκδικήσουν μια θέση στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και σας λέω υπεύθυνα πως είμαστε έτοιμοι να αντιπαραβάλλουμε τις προτάσεις μας, προκειμένου οι Ηπειρώτες να βιώσουν ένα άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Ο στόχος μου είναι ένας. Να είμαι πρώτος από τον πρώτο γύρο. Τίποτε άλλο. Και να είμαι και αυτοδύναμος. Αυτό θα πει αναμέτρηση. Όλα τα άλλα είναι συζητήσεις του καφενείου. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Δεν ήρθα να επενδύσω γιατί έκλεισε ο κύκλος μου στη δραστηριότητά μου. Ήρθα γιατί πίστεψα ότι αυτή είναι η χρονική στιγμή που δεν μπορεί πια η Ήπειρος να χάνει άλλο χρόνο. Εάν με ρωτάτε, εάν θα αποκλείσω την οποιαδήποτε συνομιλία στα πλαίσια της παραγωγής πολιτικής την επόμενη μέρα ως περιφερειάρχης του τόπου με την παράταξη του κυρίου Καχρημάνη που θα είναι αντιπολίτευση, είμαι υποχρεωμένος να τους ακούσω. Καμία. Καμία. Εγώ δεν θα αυτοαναιρεθώ ποτέ. Όταν πιστεύω ότι το παλιό, ό,τι είχε να δώσει, έδωσε, το εννοώ. Τη φράση «κλίκα ξεπεσμένων» την είπα εγώ. Ο ξεπεσμός, κυρία Σκαρόνη, δεν είναι μόνο λεφτά στην τσέπη. Είναι και συμπεριφορά.